πραγματικά κινδυνεύσει καμιά ζωή. Πάμε να ακούσουμε τι μας δήλωσε ο κύριος Αλέξης Ζουσβέργης. Τι έχει συμβεί. Εδώ και μέρες λοιπόν, ξανά πάλι, γιατί είχε δημιουργηθεί το ίδιο πριν από περίπου 2 χρόνια. Και είχαμε διαμαρτυρηθεί και τότε. Έχει δοθεί λοιπόν μία άδεια σε μία εταιρεία. Εμείς με τον επιχειρηματία, να ανοίξω μία παρένθεση, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Αλλά του δόθηκε η άδεια να δραστηριοποιηθεί σαν ενοικιάσεις ταχυπλών σκαφών και θαλασσίου ταξί στον χώρο του ανεμόμυλου, με σημαδούρες κτλ. Αυτό σημαίνει ότι οι κάτοικοι δεν πρέπει να κολυμπούν εκεί. Λοιπόν, σε αυτό το χώρο, κύριε Αδούρου, ο παππούς μου, ο πατέρας μου, εγώ, τα παιδιά μου, είναι ο χώρος που κολυμπάμε εκεί και όλων των Κερκυραίων. Μιλάμε για 200 χρόνια αυτός ο τόπος χρησιμοποιείται για κολύμπη. Πόσο μάλλον βέβαια σήμερα, όλοι βλέπουν εδώ οι συμπολίτες μας και εσείς φαντάζομαι, ότι καθημερινά ο κόσμος που πηγαίνει για μπάνιο στον ανεμόμυλο είναι όλο και περισσότερος. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Με την δύσκολη οικονομική κατάσταση στην οποία υπάρχει. Και όπως γνωρίζετε, οι διπλανές παραλίες είναι απαγορευτικές. Δηλαδή το Μόρεπο είναι απαγορευτικό σήμερα. Και τους λόγους τους γνωρίζουν όλοι. Όσοι επισκεφθούν εκεί το Μόρεπο θα δουν γιατί απαγορεύεται για αυτούς να πάνε να κάνουν να κολυμπήσουν εκεί. Και δεν θέλω να επεκταθώ περισσότερο. Θέλουν δηλαδή η μοναδική περιοχή που έχουμε για να κολυμπάμε να την κάνουν ενοικίαση ταχυπλών σκαφών, ταξί κτλ. Όχι, αυτό δεν θα περάσει και δεν θα γίνει. Θα πάμε λοιπόν τη Δευτέρα στο γραφείο του κυρίου Λιμενάρχη, οι κάτοικοι, για να διαμαρτυρηθούμε για αυτή την άδεια η οποία δόθηκε εκεί. Μπορεί να δώσει την ίδια άδεια σε κάποιο άλλο μέρος. Θα πρέπει να είναι δηλαδή στον ανεμόμυλο που όλοι οι παππούδες, τα παιδάκια, τα εγγονάκια τους πηγαίνουν εκεί για να κολυμπήσουν. Και πού, κύριε Αδούρου, στη μέσα πλευρά μάλιστα, που είναι τα ρηχά, όπως γνωρίζουμε όλοι μας, εκεί πηγαίνει ο κόσμος για να κολυμπήσει. Ιδίως αυτοί που έχουν πολλά κινητικά προβλήματα λόγω της ηλικίας ή τα μικρά παιδιά, εκεί κολυμπάνε. Λοιπόν, είναι κάτι πιστεύω που πρέπει η άδεια αυτή να ανακριθεί άμεσα και αυτό θα πρέπει να το κάνει το Λιμεναρχείο και βέβαια μετά θα πάμε και στο Δήμο, στο Γραφείο Ποιότητας Ζωής του Δήμου για να παραπονεθούμε για το ίδιο πράγμα. Γιατί είναι κάτι που αφορά και το Δήμο. Σε ποια περιοχή θα κολυμπούν οι κάτοικοι και σε ποια περιοχή θα γίνονται αυτές οι επαγγελματικές δραστηριότητες. Τώρα ακούσαμε λοιπόν τον κύριο Βέργη, μια κινητοποίηση έξω από το Λιμεναρχείο, να βρεθεί μια λύση, γιατί η αλήθεια μην χτυπήσει άνθρωπος, Γιάννη.